Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού σήμερα έχει να σας πάει σε κύματα. Έχει να σας πάει σε ήχους. Έχει σκοπό να σας ταξιδέψει και να χαϊδέψει ή τουλάχιστον να δώσει ηλεκτρισμό στα αυτιά ή στα μάτια σας. Είμαι λίγο δυσνόητος, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω λιανά. Γιατί αυτά που θα ακούσετε είναι πολύ πρωτοποριακά, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να έχει γίνει μετά από 10 χρόνια και θα μπορούσε να έχει γίνει και πριν 10 χρόνια, γιατί πάλι σχεδόν τα ίδια θα λέγαμε. Και δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου να ζοριστώ για κάτι τέτοιο, όταν έχω απέναντί μου τον αδελφό μου. Έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω μοιραστεί άπειρες ώρες στούντιο και έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάω τόσο πολύ που τον καταλαβαίνω ακόμα και όταν δεν μιλάει και φαντάζομαι και το αντίθετο γίνεται από εκείνον. Έναν άνθρωπο που είναι ο ήχος, έναν άνθρωπο που είναι η ιστορία του ήχου στην σύγχρονη ελληνική δισκογραφία και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να πειραματίζεται. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάω για τον αδελφικό μου φίλο, τον Άκη Γκολφίδη. Γεια σου, Άκη μου. Γεια σου, Γιώργο. 40 χρόνια κοντεύουμε, έτσι. 40 χρόνια φίλοι. Και μαζί είναι και ο Ευαγγέλης, ο Ευάγγελος ο Ζούλας. Γεια σου, γεια σας, Ευάγγελη. Επικουρικά να πεις τι έχεις πάρει από αυτόν τον άνθρωπο και τι έχεις δει στα τελευταία μέρη, στα πειράματα. Έχω πάρει τα πάντα και δεν έχω δει τίποτα ακόμα. Ακόμα, και πού είσαι ακόμα, εντάξει, έχεις χρόνο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ γιατί ο Άκης ο Γκολφίδης, αυτό το τρομερό παιδί του ήχου, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έχει πάει τον ήχο κάπου αλλού. Έχει μεταφέρει τον ήχο σε άλλο τόπο. Επί της ουσίας είναι σαν να λέμε, σαν να έχετε ένα πεντάγραμμο και να πάρετε τις νότες από το πεντάγραμμο και να τις πάτε κάπου αλλού στο χαρτί ή κάτι άλλο. Να έχετε ένα τραπέζι απλωμένο που σε μια γωνιά του τραπεζιού να είναι ο ήχος που ακούτε και κάποιος να το πάρει από εκεί τον ήχο και να τον πάει στην άλλη γωνιά του τραπεζιού. Θα συνεχίσει να είναι ήχος, θα συνεχίσει να τον ακούτε ή θα είναι κάτι άλλο. Καλά τα τοποθέτησα. Πολύ σωστά. Και όλο αυτό λέγεται? Στα αγγλικά λέγεται semantics, αλλά βασικά είναι κυματική. 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 Γιατί μιλάμε για κυματοειδή μορφή. Ναι, μιλάμε για χώρο στο χρόνο ή χρόνο στο χώρο, το λάμδομα του Πυθαγόρα. Α, άρχισε στα δύσκολα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Καταρχήν, τι είναι αυτό που μας έφερε εδώ πέρα και βλέπουμε πίσω αυτό, μας. Αυτό είναι στην ουσία στο νερό, ο ήχος σε εικόνα. Πάμε πάλι. Παραδείγματος χάρη. Εδώ είναι ένα τραπέζι που έχουμε συχνότητες. Άμα ανήκουν σε αυτές τις συχνότητες, λέγεται ήχος. Άμα το ίδιο πράγμα το μεταφέρουμε εδώ πέρα, λέγεται χρώμα. Άμα το ίδιο πράγμα το μεταφέρουμε εδώ πέρα, λέγεται όσφρηση. Άρα το ίδιο, άμα μεταφερθεί, αλλάζει η αίσθηση. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένα αρχιτεκτονικό, μια αρχιτεκτονική λογική, που σήμερα στην γλώσσα μας το λέμε fractals. Είναι απίστευτο. Αυτό το είπαμε λιγάκι πριν. Είναι συγκλονιστικό. Εγώ τόσο καιρό τα fractals έχω γράψει ολόκληρη εργασία. Είναι πολλές σελίδες αυτή η εργασία για να εξηγήσω στους φοιτητές μου τι θα πει fractals. Όταν έκανα αυτή τη μελέτη, έπρεπε να το γράψω στα ελληνικά. Και όταν βρήκα τη λέξη στα ελληνικά, έσβησα όλη αυτή την εργασία και έμεινε μόνο μια φράση που λέγεται μορφοκλασματικό σύνολο. Μορφοκλασματικό σύνολο. Δηλαδή η μορφή σε κλάσμα. Όταν διαιρείς τη μορφή, τι παίρνεις. Αυτό στην ουσία είναι αρμονία. Αν η αρμονία είναι κινητοποιημένη, η αρμονία, αυτό λέγεται μουσική. Αν είναι ακινητοποιημένη, λέγεται αρχιτεκτονική. Είναι δύο μορφές τέχνες. Ακριβώς το ίδιο. Μπλέξαμε πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Λοιπόν, και καλό είναι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν, ο παππούς μας, ο Πυθαγόρας, ο οποίος πρώτος αντιλαμβάνεται τον ήχο, τη μουσική, αντιλαμβάνεται ότι αυτό μια ευθεία γραμμή, δηλαδή μια χορδή επί της ουσίας, αν την τεμαχίσεις ή την κόψεις ή βάλεις ένα εμπόδιο κάπου, αλλάζει η τονική της, η τονικότητά της, η νότα της κλπ. Και έτσι αντιλαμβάνεται ότι από μία χορδή μπορείς να βάλεις πολλές νότες, ανάλογα πού θα βάλεις το εμπόδιο.
Έτσι, το stop. Ε, το τάστο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο ίδιος ότι είναι μαθηματικά. Άλλο στη μέση, άλλο στο τέταρτο, άλλο ενδιάμεσα κλπ. Και αρχίζει και στην ουσία μας δίνει τις αξίες των φθόγκων. Στην ουσία καθορίζει μονάδα. Καθορίζει μονάδα. Και τη στιγμή που καθορίζει μονάδα, καθορίζει μια σχέση. Αυτή τη μονάδα σχετικά με τις άλλες. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι η μονάδα με τις αρμονικές της. Άμα τις αρμονικές τις πούμε χωροχρονικές είναι οκτάβες και άμα τις πούμε γραμμικές, τότε είναι οι αρμονικές της ίδιας. Παραδείγματος χάρη, ένα πιάνο άμα παίξει ντο και το ούτι παίξει ντο, άμα το δούμε στο analyzer, είναι το ίδιο πράγμα. Το μοναδικό που αλλάζει είναι οι αρμονικές. Ένα παιδί πεντάχρονο θα καταλάβει ότι είναι ούτι ή πιάνο ή τσέλο. Άρα δεν είναι θέμα νόησης, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ο Πυθαγόρας το ανέλησε πεντακάθαρα και πολύ απλά, που κρίμα που δεν το διδάσκονται στο δημοτικό, για να καταλάβει ο κόσμος γενικά ότι αυτό που βλέπουμε, αυτό που ακούμε, αυτό που αισθανόμαστε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το ποιο αισθητήριο όργανο θα το αντιληφθούμε αυτό, είναι κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Αν το δεις με το μάτι, θα είναι μια εικόνα ή ένα αρχιτεκτόνημα. Αν το δεις, άκου τώρα παιχνίδια που πρέπει να παίξει λέξη, αλλά δεν έχω πιο απλό τρόπο. Αν το δεις με το αυτή, αν το δεις με το αυτή, θα είναι ήχος. Αυτό είναι. Ναι. Και αν το βάλεις στη γλώσσα σου επάνω, θα είναι γεύση. Ναι, άμα μεταφερθεί κατά 68 οκτάβες. 68 οκτάβες. Εύκολο ή δύσκολο? Πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Τεχνικά δεν γίνεται. Τεχνικά δεν γίνεται. Όχι. Εσύ το λες αυτό. Με την ψηφιακή τεχνολογία τη σημερινή, όχι. Εγώ δεν γίνεται. Έχω σε λίγα χρόνια να με καλείς στο στούντιο και να μου πεις, έλα να φας μια ντο πίτσα. Ναι. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ο ήχος όταν τελειώνει, δεν τελειώνει στην ουσία. Αυτή η ενέργεια γίνεται θερμότητα. Άρα, σε ένα χώρο που έχουμε πολλά sub, όταν τελειώσει αυτή η συναυλία, ο χώρος αυτός έχει ζεσταθεί στο χρόνο, έχει ζεσταθεί περισσότερο από ότι αν δεν είχαμε τα subs. Άμα αυτό καθίσουμε και το σκεφτούμε, θα δούμε ότι οι αισθήσεις παίζουν ρόλο, παραδείγματος χάρη, ένας Γερμανός ακούει ένα κομμάτι. Ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που ανεχιστώνει το κομμάτι είναι τελείως διαφορετικά από έναν από τον Μπουρούντι, από εκεί γεννήθηκε. Εκεί λοιπόν είναι κλιματολογικά, είναι χωροχρονικά και είναι πολύ η ρόλη του χαρακτήρα και της έμπνευσης του καλού και του κακού. Ναι. Καταρχήν είπες ότι γεννήθηκε στην Αφρική και σπούδασε στο Βέλγιο. Βρυξέλλες, ναι. Ναι. Από ένα σημείο πολύ ζεστό σε ένα σημείο πολύ κρύο, ξαφνικά ένα νεαρό παιδί πηγαίνει να σπουδάσει ήχο. Δύσκολο. Δύσκολο. Και η προσαρμογή και τα πάντα. Άρα λοιπόν το σώμα σου αισθάνθηκε τη θερμότητα του ήχου. Δηλαδή την αναλαμβάνεσαι και με τα αισθητήρια όργανα αφής, που δεν είναι στα χέρια, αλλά στο δέρμα. Σωστό. Άρα να η συχνότητα λοιπόν, πώς καίει, πώς κρυώνει και πώς αντιλαμβανόμαστε το κρύο, το ζεστό. Αμέσως το καταλαβαίνεις. Ναι. Ακόμα και αυτό που ακούς. Με άλλη συνέστηση το ακούς το χειμώνα που κάνει 40 βαθμούς και άλλο με 0 βαθμούς. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Άλλο πράγμα, ναι. Η αντίληψη είναι διαφορετική. Και είναι λογαριθμική. Η αντίληψη του ανθρώπου είναι διαφορετική πάνω στο ίδιο πράγμα που ακούει. Ακριβώς, ναι. Από την αίσθηση ή από τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις κλιματολογικές συνθήκες. Από όλα μαζί. Από όλα μαζί. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Το ξέρω. Ότι όλα είναι ένα και ένα είναι όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου τι θα δούμε τώρα. Έχεις φέρει ένα βιντεάκι που έχεις κάνει και υπάρχει στο διαδίκτυο. Πες μου τι θα δούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την απλή μορφή σε διάφορα πειράματα που έκανα, που κάναμε, γιατί είμαστε αρκετά άτομα. Ήθελα να δείξω σε κάποιον, άμα μεταφερθεί ο χρόνος, παραδείγματος χάρη στο βίντεο που βλέπουμε, το ένα δευτερόλεπτο μπορεί να είναι 5.000 χρόνια. Άρα, άμα βάλουμε αυτή τη σχέση, θα δούμε πώς προσαρμόστηκε η Γη και είναι αυτό που βλέπουμε. Το βασικό παράδειγμα είναι 70% νερό και 30% στερεό με τα χαλίκια. Δονήσαμε τα χαλίκια με το νερό και βλέπαμε το τι αλλάζει. Έτσι λοιπόν, άλλαξε και είναι ο πλανήτης μας που ζούμε σήμερα. Αλλά είναι τόσο απλά δοσμένο που πιστεύω ένα 12χρονο παιδί θα το καταλάβει εξίσου το ίδιο με έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου. Και όταν λες το δονήσαμε, με τι το δόνησες? Το δονήσαμε με συχνότητες ημίτωνα, δηλαδή συχνότητες, όχι μουσική. Ναι. Αλλά συχνότητες μόνες τους
και διαφοροποιημένες. Άρα οι σχέσεις μεταξύ τους είναι 1, 3, 5 και οκτάβα. Άρα μονά. Περιτά. Πάμε να το δούμε. Μαγευτήκατε? Πού να δείτε τι σας έχω για μετά. Περιμένετε, έρχεται το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας
πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Τι γίνεται ρε παιδιά, ακούμε ή βλέπουμε? Τελικά μήπως βλέπουμε αυτό που ακούμε ή ακούμε αυτό που βλέπουμε? Μπερδεμένα τα πράγματα. Όμως στην ουσία τα πράγματα είναι όπως τα λέει ο Πυθαγόρας. Όλα είναι αριθμός. Όλα είναι αριθμός. Έμπαινε στην τάξη και έλεγε ποιος είναι ο Θεός και έπρεπε όλοι μαζί να φωνάξουν ταυτόχρονα ο αριθμός. Το σπουδαιότερο πράγμα. Και τι κάνει η κουμάντο? Η μονάς. Η μονάδα. Ευάγγελο, έρχομαι σε σένα. Τραγουδιστής είσαι εσύ. Και ξαφνικά μπλέκεις με τον Γκολφίδη και μπλέκεις όλη αυτή την ιστορία της μαγείας, του ήχου και των συχνοτήτων. Αλλάζει η ψυχολογία σου, αλλάζει η άποψη στην οποία βλέπεις τη μουσική, το τραγούδι? Άλλαξαν τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή. Είναι... Με βοήθησε όλο αυτό να δω καλύτερα τα πράγματα. Πιο αληθινά. Πιο αληθινά. Είδα την γέννηση της δημιουργίας. Την έπιανες, την έβλεπες, την μύριζες, την ένιωθες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν το ζούμε αυτό το πράγμα. Όχι κάθε μέρα. Δεν το ζούμε χρόνια. Σαν απλοί άνθρωποι, σαν παιδεία, σαν παρέα, σαν ομάδα. Και είναι δίπλα μας. Πες μου κάτι. Έχεις αντιληφθεί ποτέ ότι θα μπορούσες να βλέπεις αυτό που τραγουδάς? Το έχεις, σου είχε περάσει από το μυαλό? Όχι βέβαια. Όχι. Σε αυτό με βοήθησε ο Άκης. Με αυτά τα πειράματα και γενικά με τη σχέση μου με τον καλό μου τον Άκη. Γενικά με τη σχέση μου, βοήθησε πάρα πολύ. Είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα και να μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Ναι, ήσουν σε ένα Matrix, θες να μου πεις, ένα Matrix, γιατί εδώ θα πάμε τώρα, σε ένα Matrix που μας λέγανε ότι αυτό είναι κόσμος περατός από εδώ ως εκεί, πάει το πράγμα, παραπέρα δεν έχει, ξαφνικά κάποιος ανοίγει μια πόρτα και βλέπεις έναν... Ακριβώς, δεν υπάρχει αυτό που σου δείχνουν, υπάρχει αυτό που σε βοηθάει ο άλλος να λογαριθμίζει διαφορετικά, να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Άκη. Συγγνώμη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτής της λογικής που λέγεται κυματική. Η λέξη περατός. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι περατός. Συγγνώμη που το λέω. Ναι. Όπως και οι αισθήσεις μας, έτσι. Γιατί άμα ήταν περατές, κάποιος ο οποίος είχε έλλειψη μιας αίσθησης δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί πράγματα και να δει πράγματα. Και όμως βλέπεις ότι δεν τα αντιλαμβάνεται. Άρα εκεί πέρα το λένε ανομαλία, το λένε, αλλά νομίζω οι ανώμαλοι το λένε ανομαλία. Για μένα, ένας ο οποίος ξέρει ακριβώς τι γίνεται, δεν υπάρχει ανομαλία στη φύση, υπάρχει φύση. Μα φύση. Πάντα ανώμαλος τους λέγανε αυτούς τους ανθρώπους. Εσύ ανέρεσες πράγματα από αυτά που διδάχθηκες όταν μπήκες σε αυτόν τον κόσμο, σχηματικής? Ναι. Λοιπόν, εγώ λάτρευα κάποια Ευαγγέλια, σε παρένθεση, που είχαμε εμείς οι χολύπτες από κάποιους τεράστιους επιστήμονες, για, μπορώ να σου πω, κοντά στις 2 δεκαετίες, που κάποια στιγμή, λόγω κορονοϊού, είπα, διακοπές δεν πάω, θα καθίσω να ψαχτώ σε αυτό που λατρεύω, που λέγεται κυματική. Ξεκίνησα με αυτά τα σε παρένθεση Ευαγγέλια και έβλεπα ότι στο πρώτο πείραμα είναι λάθος. Λέω, δικό μου λάθος. Αλλάζω υλικά, δεύτερο πείραμα. Πάλι άλλο αποτέλεσμα. Λάθος. Χρειάστηκε λοιπόν να συνεργαστώ με διάφορους επιστήμονες φυσικούς και όταν τους το ανέφερα το θέμα, λέγανε, μα ασφαλώς και δεν είναι έτσι. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτούς εγώ που λάτρευα λέγανε λάθος θέματα, ακουμπώντας μια άλλη επιστήμη χωρίς να τη γνωρίζουμε. Και είμαι ένα από τα θύματα
αλλά μου έκανε πάρα πολύ καλό που μου απομυθοποιηθήκανε κάποιοι και μου απομυθοποιηθήκαν κάποιοι άλλοι. Ναι, σου φαντάζομαι, εντάξει τώρα δεν ξέρω την απάντηση, αλλά απομυθοποιήθηκαν κάποιοι που ήταν πολύ ψηλά τοποθετημένοι από αυτό. Το σύστημα και μυθοποιήθηκαν κάποιοι που ήταν έξω από το εγκατεστημένο. Ακριβώς. Εδώ θέλω να πω ένα αστείο. Κάποια στιγμή διάβασα μια εργασία, από τις δεκάδες εργασίες που είχα διαβάσει, ενός επιστήμονα που πραγματικά έλεγε αυτό που σου λέω και ήθελα να το συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω. Και του έστειλα ένα mail και μετά γκούγκλαρα και έμαθα ότι είχε πεθάνει το 1974 ο άνθρωπος. Άρα το 1974 έως σήμερα δεν είναι, όλοι ζούμε σε ένα λάθος που δεν καθόριζε τη μονάδα. Με λίγα λόγια, όταν έχουμε ένα σχήμα σε αυτό το τραπέζι, υπάρχει μια δόνηση, έχουμε ένα σχήμα. Την ίδια συχνότητα, σε άλλο τραπέζι θα έχουμε άλλο σχήμα. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε, αυτή η συχνότητα είναι αυτό το σχήμα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι το πικρό είναι ο καφές. Το γλυκό είναι η ζάχαρη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πόση ζάχαρη θα βάλεις στον καφέ, αυτό δεν είναι δεδομένο. Άρα το υλικό όταν αλλάζει πυκνότητα, αλλάζει και όλη του η κυματομορφή και όλη του η συμπεριφορά. Η εργασία σου στο Πανεπιστήμιο στο Βέλγιο είχε έναν συγκεκριμένο τίτλο με το που πήγες εκεί πέρα. Τι τίτλο είχε? Ναι, στην ουσία ήταν η λογαρίθμιση της χωροχρονικότητας. Μάλιστα. Ναι. Κάτι πιο απλό, λίγο ναι, πιο... Είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε, πώς εξαρτάται στο χρόνο και στο χώρο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Στην ουσία, το αποτέλεσμα όλων αυτών και μετά από 42 χρόνια που ασχολούμαι από το πρωί ως βράδυ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά με αυτό, έχω να πω και πολύ φανατικά ότι ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε είναι χρόνος. Ακριβώς. Και ο χρόνος έχει την ίδια ακριβώς ρίζα ετυμολογικά με τη χρειά και το χρώμα. Σωστός. Ρε παιδί μου, κάτι πράγματα αυτοί οι Έλληνες, αυτή η ρημάδα η επιστήμη της ετυμολογίας. Πάμε εδώ λοιπόν. Χρόνος, χρειά, χρώμα. Okay. Κάνω κάποια στιγμή ένα σεμινάριο. Έχω κάποια δεδομένα, παραδείγματος χάρη, ότι το ντο 7 είναι το μπλε. Πώς γίνονται αυτά τα δεδομένα, είναι 40 οκτάβες πάνω η συχνότητα που ακούμε, που βγαίνει σε χρώμα. Αυτό λοιπόν ήταν κάποια δεδομένα. Ήταν 150 άτομα στο σεμινάριο. Και βάζω τον πιανίστα και του λέω να παίξει μια νότα και ρωτάω όλους αυτούς, αυτό που ακούτε τι χρώμα είναι. Τι χρώμα είναι. Και δεν περίμενα τόσο, δηλαδή από τα 150, τα 80 μου είπαν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Κάποια στιγμή βγάζω αυτό από τον πίνακα και βλέπουμε ότι αυτή η νότα ήταν αυτό. Δεν με έτυχε. Το δεύτερο, το τρίτο. Το τέταρτο λοιπόν, του είπα να παίξει μια νότα. Τα και... τρία τα βρίσκανε δηλαδή. Τα τρία πρώτα ναι, τα βρίσκανε. Ναι. Οι περισσότεροι. Το 70%. Μάλιστα. Αλλά ήταν. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν φοβερό το αποτέλεσμα. Στο τέταρτο λοιπόν, του είπα να παίξει μια νότα, έπαιξε αυτή τη νότα και μου είπαν άλλο χρώμα. Και εκείνη τη στιγμή λέω, άρα δεν ισχύει για όλες. Και μου λέει ο πιανίστας, συγγνώμη κύριε Γκολφίδη, έπαιξε αυτή τη νότα. Και εκεί ίσχυε κατά 90%, ήταν παρόν, μπορεί να το... Αλλά ήταν αποστομωτικό ότι χρειά είναι χρώμα. Στην ουσία, χρώμα. Ο κ. Παπαποστόλη, που τον γνωρίζει πολύ καλά, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Ναι, πρώτο παγκόσμιο βραβείο σύνθεση κλπ. Όταν μιξάραμε, μου έλεγε, α, και το θέλω πιο μπλε, το θέλω πιο κόκκινο, το θέλω πιο κίτρινο. Εγώ με τη γνώση, την ελαφιά γνώση που είχα, έμπαινα στη λογική να βάλω τη θεωρία πάνω στην πράξη. Και έβλεπα το πόσο αποστομωτικό ήταν το χρώμα που ήθελε. Ήτανε πραγματικά αυτό που ήθελε. Δυστυχώς το Δημήτρη το χάσαμε νωρίς και δεν πρόλαβε ο Δημήτρης να πει και να μιλήσει για όλα αυτά που ήξερε. Δεν έδινε και πολλές συνεντεύξεις, δεν ήταν εκεί. Δεν ήθελε κιόλας. Και να, χάνονται αυτά τα πράγματα και χάνεται αυτή η γνώση. Τεράστιος. Μεγάλη απώλεια ο Δημήτρης. Φίλος μας, θυμάσαι και πόσα. Και συνεργάτης. Και συνεργάτης κλπ. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Άρα λοιπόν, κάποιος μπορεί να βλέπει τη μουσική, βασικά στην ουσία να βλέπει την. Συχνότητα, να βλέπει τον ήχο, ακούγοντάς την. Αμέ. Και μπορεί να σου πει εσένα, το θέλω λίγο πιο πράσινο, λίγο πιο κόκκινο, πράσινο και το λέμε και στην ορολογία νυχοληπτική, έτσι. Πράσινο, ναι. Τις φάλτσες νότες. Και το πράσινο είναι φάλτσο, το διπλανό ακριβώς.
Το κίτρινο είναι που φαίνει το πράσινο στο χρόνο του. Το λέμε, δηλαδή, ναι, υπάρχει ορολογία, έτσι, ναι, 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 ναι. Δεν είναι περίεργο αυτό. Mm-hmm. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να μου πεις τι είναι το δεύτερο βίντεο με το νερό που έχεις, φέρε να μας το εξηγήσεις. Ναι. Στο νερό, λοιπόν, στο νερό σημαίνει κάτι το φοβερό. Εγώ, όταν ξεκίνησα να το κάνω, δεν έβλεπα τα αποτελέσματα και ανησυχούσα. Στο νερό είναι το ανάλογο που κάναμε πριν, με τα χαλίκια, αλλά βάλαμε μόνο νερό και υπάρχει μόνο δόνηση. Αλλά η δόνηση είναι... Δόνηση με συχνότητες. Συχνότητες. Αν μην νομίζει κανείς του κουνάμε. Όχι, όχι, όχι. Συχνότητες. Και μάλιστα αρκετά δύσκολο να γίνει, γιατί η δόνηση της χαμηλές συχνότητες είναι εύκολη, στις ψηλές συχνότητες είναι δύσκολη. Και για να δονηθεί ένα ολόκληρο τραπέζι με ψηλή συχνότητα πρέπει να... Τέλος πάντων, τεχνικά είναι δύσκολο. Εκεί λοιπόν με το γυμνό μάτι αυτό που έβλεπα δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό, έβλεπα συνέχεια κύματα. Και έφτιαξα ένα φυσικό RGB. Το λέω για όποιον θέλει να ασχοληθεί, γιατί είναι το RGB, για όσους πιστεύω ότι όλοι το ξέρουν, είναι τα τρία χρώματα που συνθέτουν για να μπορέσουμε να δούμε ένα, red, green, ένα είδωλο. Ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί πέρα λοιπόν έβαζα λίγο κόκκινο στο νερό. Στο σπίτι μου έξω έχω μια μουριά, έχεις έρθει, έχουμε πιει καφέ. Είναι η μισή μουριά και μπλε ουρανός. Έβλεπα τον ήλιο λοιπόν, ο ήλιος φανταστείτε ότι είναι DB, ένταση. Τον ήλιο κατά 45 μοίρες. Η προσπίπτουσα ακτίνα. Ακριβώς. Και αυτή η προσπίπτουσα ακτίνα στον μπλε ουρανό που έβλεπε η κάμερα και το green. Άρα στην ουσία ήταν ένα RGB φυσιολογικό. Όταν δημιούργησα το RGB είδαμε αυτά που βλέπουμε πίσω. Αυτά που βλέπουμε πίσω, παραδείγματος χάρη το δεύτερο που βλέπουμε, είναι 2 εκατοστά. Απλώς μέσα σε όλο πρέπει να εστιάσεις κάπου για να μπορεί να το αναλύσεις. Αυτό λοιπόν είναι τα fractals. Το βίντεο αυτό αναλύει τα fractals στο νερό. Μορφοκλασματικά. Μορφοκλασματικά. Έτσι. Στην ουσία δηλαδή έφτιαξε ένα Photoshop χωρίς αυτό... να έχεις κανένα κομπιούτερ μπροστά σου. Και full analog. Και καθόλου το πρόγραμμα του Photoshop. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μόνο με ήχο. Ναι, για όποιον ασχολείται με την εικόνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια οθόνη, έχουμε ένα κομπιούτερ, έχουμε μέσα το πρόγραμμα του Photoshop και πειράζουμε μια εικόνα. Και τώρα τι έκανες εσύ, πέταξες την οθόνη από μπροστά, πέταξες το κομπιούτερ, πέταξες και το πρόγραμμα από τη μέση. Και είναι αυτό που γίνεται. Έβαλε ήχο, νερό, ήλιος, μουριά και ουρανός. Δείτε το και αφού εκπλαγείτε, έχουμε και τρίτο στη συνέχεια. Έρχεται και το τρίτο, δείτε το. We'll be right back.
Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Κυρίες και κύριοι, με τον Άκη τον Γκολφίδη έχουμε κάνει τόσα στούντιο που όταν βγαίναμε από το στούντιο δεν ξέραμε τι μέρα είναι. Ούτε αν ήταν μέρα ή πρωί ή βράδυ, δεν ξέραμε. Βγαίναμε και ρωτάγαμε τους περαστικούς τι μέρα είναι. Έτσι είναι και αυτή εδώ η συνέντευξη. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και πού θα τελειώσει και αν θα τελειώσει. Αυτό που είδατε είναι μερικά από τα πειράματα κυματικής που έχει κάνει και έχει φέρει σήμερα σε κοινή θέα, στο διαδίκτυο υπάρχουν, μπορείτε να τα βρείτε. Είναι η εργασία του που θα ολοκληρωθεί σε τρία μέρη. Και Άκη, δεν ανακάλυψε στην Αμερική ούτε την Πυρίτιδα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι πριν από σένα που τα έχουν πει αυτά και βάλανε κάποιες βάσεις. Μόνο που κάποιους τους είπαμε και τρελούς. Ναι. Ένας από αυτούς. Και σκοτεινούς. Και σκοτεινούς. Ναι. Ξεκινώντας από τον μέντορά μας στον περισσότερο κόσμο, όποιος τον καταλάβει, δεν μπορεί να μην είναι μέντορας, τον Πυθαγόρα. Ο κύριος Ταπανταρή, ο Ηράκλητος. Μπορούμε να έρθουμε όμως και στους πιο σημερινούς, ο Τέσλα. Ο Τέσλα. Μεγάλος, μισό λεπτό, Θεσσαλός. Προσέξτε έτσι, μην το ξεχνάμε, μην το πάρουνε κάποιοι. Θεσσαλός ο μάγκας, ο Τέσλα. Ο οποίος, άμα τον ακούγαμε, θα ήμασταν διαφορετικά γενικά. Αν τον ακούγαμε, αν τον προσέχαμε και αν... Τον προσέχαμε, έτσι, μπράβο. Ναι. Υπήρχαν και ο Αμπέρ, υπήρχαν πολλοί επιστήμονες που στην εποχή τους τους λιδωρούσαν, τους λέγανε ότι δεν... τι είναι αυτά που λέτε. Όλοι αυτοί, λοιπόν, μιλούσαν στην ουσία με βάση την κυματική. Δηλαδή, τη σκητάλη που πήραμε από τον Πυθαγόρα και προχώρησε παρακάτω, αλλά είναι πραγματικά η επιστήμη του μέλλοντος. Επί της ουσίας μας λέγανε ότι υπάρχει ο αριθμός. Τώρα, το τι θα τον κάνει στον αριθμό και πού θα μπει ο αριθμός, και σε ποια ενέργεια θα μπει ο αριθμός, σε ποια αίσθηση θα μπει ο αριθμός, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ακριβώς. Μα και στην ψηφιακή τεχνολογία το μέλλον, λένε σήμερα, είναι one bit stream το μέλλον. Στην ουσία αυτό λένε, το μέλλον είναι το παρελθόν. Δηλαδή το ίδιο πράγμα είπε το 600 π.Χ. ο Πυθαγόρας, είπε το ίδιο πράγμα που του λένε σήμερα, ότι το μέλλον είναι αυτό. Ποιο μέλλον, ρε παιδιά, από τότε ήτανε. Το είχε πει από τότε ο άνθρωπος. Ναι, δηλαδή. Μπορούμε μέσω της κυματικής, μέσω αυτών των πειραμάτων και μέσω αυτής της τεχνικής, γιατί στην ουσία είναι μια τεχνική, Ναι. Να εφαρμόσουμε ηχοσυντονισμό κλπ. Έτσι. Να κουνήσουμε πράγματα, να κινήσουμε πράγματα. Την ίδια τη γη. Την? Την ίδια τη γη. Εδώ υπήρχε ένας κύριος που λέγεται Σούμαν, ναι, που είχε κάνει μια ανάλυση που είχε λιδωρηθεί και για την εποχή, που αλλά σήμερα οι σεισμογράφοι βάσει του Σούμαν δουλεύουν ότι η γη δονείται στα 8 Hz. Που σημαίνει ότι... 8 Hz είναι, φαντάσου, ένα μήκος κύματος κοντά στα 20 μέτρα. Δηλαδή, η μονάδα του φίλου μας του Πυθαγόρα είναι ανά 20 μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε ένα σαντιμέτρο σήμερα, ένα μιλιμέτρο, ένα μέτρο, ένα ξέρω εγώ, είναι ανά 20 μέτρα. Mm-hmm. Αυτά τα 20 μέτρα είναι η μονάδα της γης. Ναι. Οι συχνότητες Σούμαν, λοιπόν, οι οποίες, ναι, είναι και άλλες γνωστές. Και τον... Αυτές οι συχνότητες γενικότερα μπορούν να έχουν εφαρμογή στην ιατρική. Το βλέπουμε ότι έχουν. Βλέπουμε μια έγκυος γυναίκα πάει και κάνει περίχους, έτσι, για να δει πράγματα. Ο υπέρηχος του ουσία τι είναι? Στέλνει ήχο και βλέπει εικόνα. Αυτό ακριβώς, 30 οκτάβες. Αυτό το οφείλουμε στο, όπως και το ραντάρ, στον Alan Blumlein, που επίσης Πυθαγόριος. Επίσης, πέθανε σε ηλικία 39 ετών και είχε 256 πατέντες, αλλά και 256 πατέντες με τα θάνατον εγκρίθηκαν. Ναι. Τη δόξα δεν την πήρε. Τη δόξα δεν την πήρε. Εσύ θα την πάρεις πιο νωρίς, το ξέρω. Πες μου κάτι, Ευαγγελέ.
όταν τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλάζει, γιατί ο Άκης, να σου πω ότι τα περίμενε καιρό να τα δει αυτά. Μέσα του τα περίμενε. Εσύ, όταν ξαφνικά από εκεί που ήσουν, από έναν άλλο κόσμο, έρχεσαι και τα βλέπεις, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο. Βέβαια. Βέβαια. Με ποιο τρόπο. Με την... μπαίνει στη ζωή μας πλέον η συχνότητα. Μπαίνει η δόνηση. Βλέπεις τα πάντα σαν πολύ πολύ αργή μορφή δόνησης του ήχου, ας πούμε. Βλέπεις ένα άγαλμα και νομίζεις ότι είναι σταματημένη μουσική. Βλέπεις ένα κείωνα και νομίζεις είναι σταματημένη μουσική, ήχος. Όλο αυτό είναι μια μαγεία. Και είμαι πολύ τυχερός που έζησα τη δημιουργία της. Τα πειράματα αυτά. Ναι, πολύ τυχερός. Και σε ευχαριστώ πολύ. Κάτσε καβαγγέλμα. Βοήθησες πολύ όντως. Καλά, δεν σε ρωτήσω για τους μαθητές σου, γιατί πρέπει να πω, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι ο Άκης Ογκολφίδης κάνει μοναδικά σεμινάρια ήχου, που οι μαθητές που φεύγουν από εκεί μόνο ήχο δεν μαθαίνουν. Μαθαίνουν όλα τα άλλα, όλη τη φιλοσοφία της ζωής, τη φιλοσοφία της φύσης και πού και πού ακούνε και κάτι για τον ήχο. αν τα βρείτε αυτά τα σεμινάρια, πηγαίνετε να τα ακούσετε, άσχετα αν θέλετε να γίνετε ηχολήπτη, να ασχοληθείτε με τη μουσική ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνετε για να ανοίξετε το κεφάλι. Θα φτάσουμε στην στιγμή που θα μπορούμε να βλέπουμε ένα τραγούδι. Έχουμε φτάσει. Όχι να κάνουμε βίντεο κλιπ, καταλαβαίνω. Έτσι που είναι χάλια μαύρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα τραγούδι, μια μουσική. Και η εικόνα που σου βάζουν πάνω σε αυτό είναι άσχετη. Αυτό είναι η οπτικοποίηση, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει. Να, λέω, αν θα φτάσουμε στη στιγμή που θα υπάρχει ένας τρόπος που θα βλέπουμε σαν πίνακα ζωγραφικής το τραγούδι που μας αρέσει ή που δεν μας αρέσει. Δεν στο κρύβω. Και το ανάποδο. Δεν στο κρύβω ότι είναι ένας από τους στόχους μου, γιατί έχω και την μία laboratories που φτιάχνουμε τα plugins, να φτιάξω ένα plugin τη στιγμή που παίζει το τραγούδι, να επιλέγουμε εμείς το πρώτο και το τελευταίο χρώμα, άρα κάθε φορά καθορίζουμε εμείς τη μονάδα, γι' αυτό αναθέτω εμείς, και να βλέπουμε βάσει αυτών των χρωμάτων το τραγούδι που ακούγεται. Αν είναι plugin και να δίνεται τσάμπα, δηλαδή να βάζεις ένα τέτοιο και να βλέπεις διάφορους πίνακες. Ναι, ναι. Application, ναι, ακριβώς. Ναι. Το ανάποδο. Το ανάποδο. Να βλέπω τη Μόνα Λίζα, ας πούμε, και να πω τι μουσική είναι αυτό. Ναι, εδώ. Στην εργασία που έκανα, ανακάλυψα ότι στην Σκωτία μου φαίνεται, ναι, μου διαφέρει ποιος καθηγητής είναι αυτός, μια εργασία ενός κοφάλαλου ήταν ένα συμφωνικό έργο. Πώς? Με ένα πίνακα. Είχε φτιάξει ένα πίνακα που με την ανάλογη λογική είχε μια αρμονία. Αυτή η αρμονία ήταν σαν σήμερα να βλέπουμε την παρτιτούρα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες, πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον, όταν μπερδεύεις αυτές τις δύο τις αισθήσεις, γιατί ο άνθρωπος όταν το βλέπει λέει «Α, το είδα». Όταν το ακούει λέει «Νομίζω ότι αυτή είναι λιγότερο εκπαιδευμένο». Οπότε άμα μεταφερθεί αυτό που ακούμε σε εικόνα, μπορούμε να καταλάβουμε τι ακούμε. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Και υπάρχει λαϊκή έκφραση που το λέει όλα αυτά. Υπάρχει ο περίφημος λαϊκός τύπος, ο Ρεμπέτης, ο λίγο από εδώ, δεν είναι συμβατικός, δεν έχει πάει στο σχολείο και δεν έχει μάθει την προπαραλίβουσα και αυτά. Και όταν κάτι γίνει λέει, την άκουσα. Η λέξη την άκουσα, ναι. Δηλαδή, αντιλήφθηκα μια κατάσταση και δεν λέει, έγινε αυτό εκείνο και δεν την περιγράφει. Όχι, είναι και πολύ σωστό, πολύ σωστό. Συχνοτικά σου μιλάει. Και πολύ σωστό αυτό. Την άκουσα, δηλαδή είδα τον καυγά, είδα την προσβολή, είδα και μιλάει με όρους συχνοτήτων. Θα σε πάω λίγο και εκεί που σου αρέσει, γιατί ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να σε λένε καθηγητή, αλλά σ' αρέσει να σε λένε δάσκαλο. Ναι. Έπρεπε αυτά τα πράγματα, την δυνατότητα αντιλήψεως των συχνοτήτων, να την έχουν τα παιδιά, να την μαθαίνουν τα παιδιά, να την προσλαμβάνουν τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες, ακόμα και από την εγκύκλιο σχολή και παιδεία. Εγώ μου ξέρεις πολύ καλά ότι μου πάτησες στον κάλο. Αν αυτό από τρίτη δημοτικού έως δευτέρα γυμνασίου ασχολιόντουσαν μισή ώρα την εβδομάδα, το σημερινό παιδί θα ήταν πολύ καλύτερος στη φυσική, στη χημεία, στην άλγεβρα, στα μαθηματικά, στη γεωγραφία, στη μουσική και θα έβλεπε και θα αντιλαμβανόταν τελείως διαφορετικά τον κόσμο.
Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν να το βάλουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά δεν θέλουν να το βάλουν ή δεν το ξέρουν. Πιστεύω δεν τους συμφέρει. Πιστεύω. Εσύ θα ξέρεις κανένα σύστημα, να στο πω αλλιώς, πολιτικό σύστημα στον πλανήτη εκεί που θα ήθελε να βγάλετε τους πολίτες? Όχι. Όχι. Το είχε πει και ο Μάνος, ο Μακαρίτης, ο Χατζηδάκης κάποτε αυτό, ότι δεν συμφέρει κανένα πολιτικό να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μουσική. Λέει ο άλλος, είμαι μουσικός. Πάω στο οδείο 15 χρόνια και έμαθα. Δεν έμαθε. Δεν έμαθε. Απλώς έμαθε τρόπο να βάζει το ένα δίπλα από το άλλο που ταιριάζει. Δεν έμαθε το γιατί ταιριάζει. Το γιατί ταιριάζει, ας πούμε, από τον Λούκας ο Χαλκιάς, άμα του δώσει μια παρτιτούρα, θα τη βάλει ανάποδα. Ο Μάιλς Ντέιβις, ο Μακαρίτης, το ίδιο. Και δεν λέω η δημοσιογραφική σου, ο Γιάννης ο Σπάθας, που κι αυτός έφυγε. Αυτός το έκανε κι άλλο. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο πράγμα. Ο ένας λέει τέλειωσα. Τι τέλειωσες? Φούγκα. Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Όταν τα δύο τρίτα προσθεθούν με τα τρία δεύτερα, τι γίνεται? Α, λέει, δεν το καμάς. Τι ρωσία, αυτό είναι η φούγκα. Άρα, άμα φτάσει 15 χρόνια για να μην καταλάβεις αυτό που πριν ξεκινήσει, πρέπει να το ξέρεις. Τι έμαθες? Έμαθες το πώς γίνεται. Το γιατί γίνεται δεν το μάθανε. Σίγουρα το ξεχάσανε. Άρα, πιστεύω ότι στην παιδεία, άμα τους μαθαίναν το γιατί, θα μαθαίναν το πώς πολύ εύκολα. Και επειδή δεν ευλογάς τα γένια σου, θα πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι όλα αυτά τα είχαμε οσφρυνθεί, τα είχαμε πιάσει, τα είχαμε ακούσει. Σε ένα έργο που είχαμε κάνει στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είχαμε δουλέψει αρκετά χρόνια πριν, 6-7 χρόνια πριν, για να βγει το 95-96. Γιώργο, μου σύνολο 11 χρόνια δουλειάς. 11 χρόνια δουλειάς για να βγει η Ήπειρος Πεντατονίας. Εκεί που κάποιοι είπανε διάφορα παλαβά και εκεί που για πρώτη φορά ετέθη και μπήκε το θέμα του 5-1. Τώρα τι είναι αυτό, όταν άλλοι δεν γνωρίζαν εκείνη την εποχή τι ήταν το στέρεο. Δύσκολα πράγματα αυτά για να τα εξηγήσει στον κόσμο. Τι είναι η ψυχοακουστική. Εκεί όμως είχαμε έναν καλό φίλο, συμβουλάτορα και άνθρωπο ο οποίος πέταγε κάτι και τρέχαμε εμείς από πίσω να το χαράλαμπο του Σπυρίδη. Ασφαλώς. Ο χαράλαμπος του Σπυρίδη, δεν το είπα, πρέπει να το πω στην αρχή αυτό. Το 1994, μπορεί να μας βλέπει ένας καλά χαράλαμπε. Το 1994, σε μια συζήτηση που είχαμε, το είχε θέσει αυτό το θέμα στην ουσία του καθορισμού μονάδα σε σχέση με την μορφοκλασματική κλίμακα. Και δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε. Μπορώ να του πω τώρα ότι κατάλαβα αρκετά από όσα είπες και σε ευχαριστώ. Γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου βάλε την ακίδα. Έτσι. Άκη, πήρες την ακίδα σου λοιπόν. Και πάμε να δούμε και το τρίτο και τελευταίο βίντεο που έχεις φέρει, το θέμα συγνοτήτων και άμμου. Λοιπόν, εκεί είναι ένα plate, όταν λέμε ένα plate, ένα τετράγωνο τόσο δα, μικρούλι, που βάζουμε μεταλλικό, που βάζουμε άμμο. Αυτή η άμμο είναι πάνω σε μια βίδα και αυτή η βίδα είναι πάνω σε ένα μεγάφωνο. Το μεγάφωνο, όταν παίζει μουσική, δονείται. Αυτό δονεί το πάνω μέρος. Το πάνω μέρος έχουμε αλάτι, άμμο, ζάχαρη. Έχουμε τρία διαφορετικά, όχι ταυτόχρονα, διαφορετικά. Αυτό λοιπόν, υπάρχουν ανάλογες δονήσεις. Αυτές οι δονήσεις έχουν κάποια σχήματα. Αυτά τα σχήματα είναι αυτό που θα βλέπαμε άμα ακούγαμε, άμα βλέπαμε αυτό που ακούγαμε. Mm-hmm. Αυτό μου ήταν πολύ δύσκολο γιατί είναι 36 ταυτόχρονα που έπρεπε να τα συνδέσω. Αυτή η σύνδεση έχει ένα αποτέλεσμα που πιστεύω θα σας αρέσει. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε να το συζητήσουμε.